Πάω σε ένα θέμα. Όλο ο τύπο σήμερα, μάλιστα ε, ε, το είδα, ε, έχει το θέμα τη Ροδόπης και τα εθνικά θέματα, του φράχτη βέβαια και ούτω καθεξή. Για το φράχτη τα έχετε πει επανειλημμένα. Στη Ροδόπη, γινότανε κάτι για το οποίο το ξέρατε εσεί, ή είχατε ενημερώσει, είχε ενημερωθεί ο αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση, Υπήρχε κάτι κύριε Πρόεδρε που εμεί δεν ξέραμε, αλλά το οποίο δούλευε από κάτω συστηματικά. Και έφερε αυτό που έφερε. Τι συμβαίνει κύριε Πρόεδρε θέλω με, με την απόλυτη ευθύνη μέχρι εκεί που μπορείτε να απαντήσετε να μας πείτε τι έγινε στη Ροδόπη. Η Θράκη είναι μια πολύ ναι. ευαίσθητη περιοχή κύριε Αυτιά, περιοχή στην οποία ε, κατοικεί η ναι. μουσουλμανική μειονότητα όπως είναι προσδιορισμένη με σαφήνεια από τη συνθήκη της Λοζάνης, μια περιοχή στην οποία πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια οικογενειακή ιστορία, διότι ο πατέρας μου ήταν αυτός ο οποίος έκανε τα πρώτα βήματα και έκανε πράξη την ισονομία και την ισοπολιτεία. Και θέλουμε να είμαστε απολύτω βέβαιοι ότι οι μουσουλμάνοι Έλληνε συμπολίτε μα αισθάνονται ότι έχουν τι ίδιε ευκαιρίε να, να διακριθούν και να προκόψουν στην πατρίδα μα με του χριστιανού συμπολίτε. Και αυτή ήταν, είναι και θα είναι η πολιτική μα. Όμω, γνωρίζετε πολύ καλά ε, ότι ε, η, η μειονότητα μπορεί κάλλιστα να εργαλειοποιηθεί ε, από την Τουρκία και από το Τουρκικό Προξενείο ναι. και σε αυτές τις εκλογές ε, υπήρχαν εντονότατες παρεμβάσεις ε, από το Τουρκικό Προξενείο υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων ε, στη Ροδόπη ε, και, στην, ε, και στην Ξάνθη ε, με μηνύματα τα Αυτά οποία που ναι, ο, Τούρκος, ο Τούρκος ψηφίζει Τούρκο ναι. ψηφίστε λοιπόν αυτούς και... τους συγκεκριμένους ε, δύο υποψήφιους οι οποίοι άνοικαν και ανήκουν ακόμα στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, εάν θέλετε ουσιαστικά να έχετε στην επόμενη βουλή κάποιον ο οποίο αυτοπροσδιορίζεται και αυτοπροσδιορίζει και προσδιορίζει τη μειονότητα ω τουρκική. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαντικέ εθνικέ συνέπειε έχει για την πατρίδα μα και πώ αντιβαίνει σε μια πολιτική δεκαετιών ενσωμάτωση της μειονότητας στον, στον ιστό, ε, της, ε, ε, στον κοινωνικό και στον οικονομικό ιστό της χώρας. Λοιπόν, για όλα αυτά και να μιλήσουμε επιτέλους εδώ πέρα με ανοιχτά ναι. χαρτιά. Γιατί ε. εγώ είδα μια συνέντευξη σήμερα του κύριου Τσίπερ, ο οποίος μίλησε λέει για κυπατζίδικες πρακτικές. Αλήθεια. Αλήθεια, δεν μου λέτε γιατί έχει ε, η ΕΕΠ κλιμάκιο στην Κομωτίνη και όχι στην Κοζάνη. Τώρα έχει ε, κλιμάκιο η, η, η Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι διακινδυνεύεται στη Θράκη αυτή τη στιγμή Άρα... και ποιος είναι ο, ο κίνδυνος ο οποίος μπορεί να προκύψει για την, για την πατρίδα μας. Λοιπόν, ο κύριο Τσίπρας είχε ενημερωθεί. Είχε ενημερωθεί. Εί? Βεβαίω είχε ενημερωθεί. Αυτό το λέτε για πρώτη φορά. Είχε, ο κύριο Τσίπρας είχε ενημερωθεί από πριν από τις εκλογές. Ναι. Από λοιπόν, πριν από τις προηγούμενες εκλογές, υπηρεσιακά. Το Όταν γραφείο υπηρεσιακά... του είχε ενημερωθεί. Όλα αυτά τα οποία Τώρα μαθαίνουμε το οποίο δεν είναι και κοινωνιστικό. Μάλιστα. Το με φάκελο, διδα... πώ είχε ενημερωθεί. Είχε ενημερωθεί απόλυτα για το γεγονό ότι το τουρκικό προξενείο έκανε ουσιαστικά προεκλογική εκστρατεία υπέρ δύο συγκεκριμένων υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Και, και ουσιαστικά το μήνυμα ήταν σαφέ, κύριε Αυτιά. Αυτού του δύο μην του ξαναβάλει στα ψηφοδέλτια. Υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι τη μειονότητα. Κύριε Αλλά Πρόεδρε, αυτού... ρίχνετε μια βόμβα τώρα Αλλά ένα Αυτού του δύο. Ναι. Το... Ρίξατε βόμβα Ό, τώρα. Δεν είναι, Καταλαβα... δεν είναι δηλαδή... καθόλου βόμβα. Υπήρχε... Τον, κύριο... Υπή... Τον, κύριο... Ναι. τον κύριο Φερχάτ και τον κύριο Ζεϊμπέκ, μην του βάλει στα ψηφοδέλτια. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο σαφώ περάσαμε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα επέλεξε να κάνει το ακριβώ ανάποδο. Δικιά του ε, επιλογή είναι. Ναι. Ε, και, εν πάση περιπτώσει, θα κρυθεί για, ε, για αυτό. Και δεν σα κάνει εντύπωση ότι οι δύο βουλευτέ για του οποίου γίνεται τόσο τόρο δεν έχουν πει μία κουβέντα. Εγώ του ζητώ σήμερα το ελάχιστο το οποίο μπορούν να κάνουν. Ναι. Το ελάχιστο μπορούν να κάνουν. Να... Μπα και κλείσει αυτό ο κίνδυνο. Να κάνουν μια δήλωση και να πούνε ότι εμεί εκπροσωπούμε την μουσουλμανική και όχι την τουρκική μειονότητα. Δεν είμαι βέβαιο ότι θα το κάνουν, γιατί μπορεί να εισαρτήσουν το προξενείο το οποίο έχει δώσει τα ρέστα του για να του ε, στηρίξει. Εξαρτώνται λέτε από αυτό. Λοιπόν, ε, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εγώ δεν πρόκειται να δεχθώ άλλο. Ε, και αυτό θα είναι και ένα μήνυμα το οποίο θα περάσω στον κύριο Ερντογάν την επόμενη μέρα. Δώστε μου μισό Αχα, λεπτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ άλλο. Ε, την εργαλειοποίηση της ε, μειονότητα ναι. από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει κανένα ε, δικαίωμα ε, να παρεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα ε, της, ε, της πατρίδα μα. Η μειονότητα, η μουσουλμανική, είναι απολύτω προστατευμένη. Ναι. Και ε, αυτέ οι, ε, οι πρακτικέ μια τόσο σκληρή παρέμβαση για, ε, για να εκλεγούν. Ε, ε, φύλλα προσκύμενοι στην Τουρκία και στο τουρκικό προξενείο που ουσιαστικά πρεσβεύουν τι θέσει του τουρκικού ναι. αναθωρισμού πρέπει να τελειώσουν. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε και τη συνεργασία όλων των κομμάτων. Μέχρι στιγμή δυστυχώ δεν την είχαμε. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί εδώ τώρα εγώ τα έχω χαμένα. Υπήρξε ένα φάκελο που δόθηκε στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση που έλεγε οι κύριοι αυτοί κάνουν αυτό και αυτό. Σωστό. Αν κάνω λάθο, διορθώστε με γιατί είναι απολύτω εθνικό το θέμα αυτό ενημερώνεται η Κουμονδούρου και ο κύριο Σύπρα. Σωστά. Με φάκελο, με στοιχεία, με όλα αυτά. Με SMS και ούτω καθεξή. Ποια ήταν η απάντηση τη Κουμονδούρου στο φάκελο και τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν. Την είδατε δημόσια. Ότι. Τι είναι, τα είπε ο κύριο Σύπρα σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ χθε. Αυτά είναι λέει και οι παντζίδικε πρακτικέ. Βγάλτε τα συμπεράσματά σα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω για το, για... Για το θέμα αυτό. Α... Νομίζω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Τονίζω ναι. ότι υπάρχει ακόμα τρόπο να διορθωθεί. Να βγουν ξεκάθαρα οι δύο. Μάλιστα, και, και να και... πούνε ότι εμεί εκφράζουμε και εκπροσωπούμε ε, τη μουσουλμανική μειονότητα, και μάλιστα. να κόψουν κάθε δεσμούς με το προξενείο. Είπατε, θα μιλήσετε με τον Ερντογάν και για αυτό το Βεβαίως, θέμα. Βεβαίω θα μιλήσω και δηλαδή... για αυτό το θέμα. Θα, θα του πω ότι αυτέ οι, ε, ε, οι πρακτικέ πια πρέπει να σταματήσουν. Δεν έχει κανένα, ε, κανένα, ε, κανένα λόγο. Πρώτον, ούτε να ανησυχεί για το τι ναι. γίνεται ε, με, την, ε, με τη μουσουλμανική. Ε, μειονότητα, ε, ε, διότι εμεί είμαστε πρώτοι, όπω σα είπα, που θέλουμε να έχουμε μια πολιτική η οποία να δίνει στου μουσουλμάνους συμπολίτε μα ίσε και παραπάνω ευκαιρίε. Και ξέρετε, γι' αυτό έχουμε και ευνοϊκέ ποσοστώσει στα πανεπιστήμια και γι' αυτό και εμεί σεβόμαστε απόλυτα τι προβλέψει τη συνθήκη τη Λοζάνη ω προ τη μειονότικη εκπαίδευση. Και αν μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, εδώ πέρα είμαστε να την κάνουμε καλύτερη. Η μειονότητα ζει ε, στη, στη Θράκη εκατοντάδε χρόνια. Είναι φιλήσυχοι, ήρεμοι άνθρωποι, οι οποίοι κοιτάζουν την ατομική του προκοπή. Ε, θέλουμε να τους, να τους βοηθήσουμε να προκόψουν ε, ε, οικονομικά. Δεν χρειάζονται προστάτες ε, από, το, ε, από το εξωτερικό. Και πάντω δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδου ε, ε, ξεδιάντροπε παρεμβάσει στην εκλογική μα διαδικασία. Είστε ξεκάθαρο στο θέμα αυτό.